Καλησπέρα, φίλε Ζάκη, στου ακροάτε σου. Λοιπόν, μάθαμε να λέμε ο γέγονε γέγονε ό,τι αφορά στα των προπονήσεων. Βασικά, ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε. Πώς το αναμένετε, έτσι αλήθεια, το αυριανό δεύτερο ραντεβού με τους Κιανολεύκους? Το αναμένουμε σαν ένα ντέρπι, ένα ντέρπι κυπέλλου αυτή τη φορά, μέσα από το οποίο διακυβεύεται μια θέση στα ημιτελικά μια διοργάνωση του κυπέλλου που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι ένας από τους δύο βασικούς στόχους που έχουμε στη σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και κάτοχοι του κυπέλλου, νταμπλούχοι. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος μας για φέτος είναι το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα και το δεύτερο συνεχόμενο ντάμπλ. Κάτι που έχει, πέρα... κάτι που έχει να συμβεί, αν δεν κάνω λάθος, από δεκαετία του 40, κάτι τέτοιο. Και το ένα και το άλλο. Πρωτάθλημα. Για το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, για το δεύτερο συνεχόμενο ντάμπλ δεν έχει επιτευχθεί ποτέ. Θα είναι ιστορικό επιτεύγμα. Είσαι σίγουρο να μην ψάξω μέσα στα βιβλία μου? Είμαι σίγουρος, ναι. Το έχουμε ψάξει εμείς. Τώρα, όπως δεν πιστεύω, αλλά νομίζω δεκαετία του 30 κάτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι έχουμε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, αλλά νομίζω όχι δύο συνεχόμενα ντάμπλ. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σίγουρα τεράστιο ιστορικό επίτευγμα να καταφέρουμε να έχουμε αυτή τη συγκομιδία φέτος. Όμως μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει τεράστια απόσταση. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο, την ανόρθωση και ένα αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Είναι ένα αποτέλεσμα πονηρό, θα λέει κάποιος. Μάθαμε να λέμε ότι... πραγματικά ότι είναι πονηρό. Ένα 0-0 σε πρώτο ραντεβού είναι δίκοπο μαχαίρι για γηπεδούχους και φιλοξενούμενους. Και είναι, πολύ, είναι σίγουρα ένα πολύ πονηρό αποτέλεσμα, γιατί ακόμα και καταρχήν πρέπει να σκοράρουμε. Αυτό είναι σαφές, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα και να προκριθούμε. Όμως ακόμα και αν σκοράρεις και προηγήσει με ένα 0, το παιχνίδι και η πρόκριση είναι απόλυτα ανοιχτά, γιατί αν ισοφαριστείς μπορεί να αποκλειστείς. Γι' αυτό και είναι ένα πονηρό αποτέλεσμα. Ο ΑΠΟΕΛ ευνοείται μόνο σε περίπτωση νίκης, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας με σκορ αποκλείεται. Γι' αυτό ο στόχος μας για αύριο μας είναι σαφής και είναι η νίκη. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα σε κύπελλο, σε πρωτάθλημα. Προηγείται ο πρώτος αγώνας, είναι γνωστά όλα αυτά, ειδικά όταν παίζουν δύο τεράστιες ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους, τουλάχιστον ό,τι αφορά στο θεσμό του κυπέλλου. Από παρουσία κόσμου, τι περιμένετε, κύριε Προυντζό? Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι είναι καθημερινή, το ενδιαφέρον του αγώνα είναι μεγάλο και έτσι αναμένουμε αρκετό κόσμο. Να υπενθυμίσουμε ότι ισχύουν οι κάρτες διαρκείας για τους παδούς μας, για τους εντός έδρας αγώνες του κυπέλλου. Είναι και για την ανόρθωση πάρα πολύ σημαντικός ο αγώνας, γιατί ουσιαστικά παίζεται μία εκ των δυνατοτήτων της ομάδας για να βγει στην Ευρώπη. Επομένως και από το πλευράς ανόρθωσης αναμένουμε και τον κόσμο. Ό,τι καλύτερο για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα να υπάρχει κόσμος και να έχουμε την ίδια αυθυντοπρέπεια και την ίδια συμπεριφορά που είχαν οι οπαδοί στον πρόσφατο αγώνα πρωταθλήματος, όπου όλα κυλήσαν, όλα κυλήσαν ομαλά. Αυτό αναμένουμε πραγματικά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αναμένουμε το παιχνίδι, τουλάχιστον εμείς αύριο που θα είμαστε στο στούντιο να το απολαύσουμε το παιχνίδι, αλλά πολύ περισσότερο εσείς θα βρεθούν στο γήπεδο. Και το ΑΠΟΕΛ ανόρθωση, το ανόρθωση ΑΠΟΕΛ, ένα ζευγάρι που βγήκε πολλές φορές είτε σε προημιτελική είτε σε ημιτελική φάση, ακόμα και σε τελικό έρχονται στο μυαλό μου 3-4 αναμετρήσεις την τελευταία 20 ετία. Σίγουρα τα παιχνίδια από ΕΛ ανόρθωση για ανόρθωση από ΕΛ τα τελευταία χρόνια προσφέρουν μεγάλες συγκινήσεις και οι δύο ομάδες είχαν πρωταγωνιστική πορεία τα τελευταία χρόνια. Είναι και ένα ντέρπι ιστορικό, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία των δύο ομάδων. Όμως υπάρχει σίγουρα και έντονο συνέστημα σε αυτά τα παιχνίδια, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τις δύο ομάδες. Όλα αυτά συνηγορούν μαζί με το σκορ του πρώτου αγώνα σε έντονες συγκινήσεις. Σε ένα πάρα πολύ φορτισμένο, με την καλή έννοια βέβαια, συνέστημα προσμονής αυτού του αγώνα. Είναι ντέρπι, εντάξει, δεν θα είναι εκκλησία το γήπεδο, αλλά κρατώ αυτό που είπες για αθλητοπρέπεια και συνέχιση του καλού κλίματος που επικράτησε και στα πρόσφατα παιχνίδια. Έχεις κανένα νέο... Ε, βέβαια.
Έχεις κανένα... βλέπεις, δεν ασχολούμαστε τίποτα άλλο πέραν από το αγωνιστικό. Έχεις κανένα... Κάνα... Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αγωνιστικό θα μιλήσουμε, δεν θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Έχεις κανένα νέο από το τελευταία προπόνηση ή όχι? Όχι ακόμα. Έχει γίνει αρκετός λόγος έτσι να μιλήσουμε και λίγο δημοσιογραφικά. Θέλεις για πιθανές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στο σχήμα της ομάδας δεδομένης και της τοποθετήσης του προπονητή μας στη διάσκεψη τύπου μετά από τον αγώνα πρωταθλήματος. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται ακόμα ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ομόνοια. Όμως δεν υπάρχει θέμα ιεράρχησης στόχων αθέρων. Όλα αντέρπι είναι. Για μας είναι όλα αντέρπι μέχρι το τέλος της σεζόν και έτσι τα αντιμετωπίζουμε. Άρα οι οποιασδήποτε αλλαγές προκύψουν σίγουρα δεν θα είναι στη βάση, αν θέλετε, είτε της επιλογής παιχνιδιών ή της αποδυνάμωσης της ομάδας. Τέτοιες πολυκυτέλειες δεν υπάρχουν. Όσοι παίξουν θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να είναι σε ετοιμότητα, γιατί όλοι θα χρειαστούν μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο και λόγω καρτών και μη κακό λόγω τραυματισμών. Αλλά όλοι πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμοι για να προσφέρουν. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχεις, κύριε Προύντσο.